Άσχημο παιχνίδι επεφύλασε η μοίρα σε 47χρονο πατέρα δύο κοριτσιών, υπάλληλο του Τελωνίου Λεμεσού, ο οποίος έσβησε το πρωί μετά από φοβερό τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Ο άτυχος πόλης Βλάχος επέβαινε ως συνοδηγός σε υπηρεσιακό όχημα που οδηγούσε 45χρονων συνάδελφός του. Οι δύο ξεκίνησαν από τη Λεμεσό με κατεύθυνση το σημείο διέλευσης στον πύργο Τηλυρίας, όπου επρόκειτο να διεξάγουν τελωνιακό έλεγχο. Γύρω στις 9 το πρωί αντιλήφθηκαν ότι έμειναν απολάστιχο και αναγκάστηκαν να σταματήσουν στην άκρη του αυτοκινητόδρομου για να διορθώσουν τη βλάβη. Το όμοιρο έγινε λίγα λεπτά αργότερα όταν κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες ημιφορτηγό όχημα που οδηγούσε 53χρονος από τη Ρουμανία προσέκρουσε βία στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από το δυστύχημα ένα πρόσωπο το οποίο επέβαινε του σαλού εγκλωβίστηκε μέσα και λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπιαζε αμέσως μετά το δυστύχημα δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο. Εξαιτίας της φοδρής πρόσκρουσης, ο άτυχος οικογενειάρχης εγκλωβίστηκε μεταξύ του φλεγόμενου αυτοκινήτου και του σιδηρένιου κυκλειδώματος του δρόμου με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός. Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε μέρα στη τεχνική κάμερα αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται ξεκάθαρα το όχημα στο οποίο είχε εγκλωβιστεί ο άτυχος οικογενειάρχης να ατυλίγεται στις φλόγες δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα. Μέσα στο όχημα βρίσκεται άλλο πρόσωπο. Η πυροσβεστική υπηρεσία επισκέφτηκε μας και μέσα. Η κατάσταση είναι μικρή, αλλά ήταν αργά. Τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στη σκηνή αφού κατέσβησαν τη φωτιά βρέθηκαν μπροστά στη θέα του απανθρακωμένου πτώματος. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησε ο ιατροδικαστής Σοφοκλής Σοφοκλέους. Ο 45χρονος οδηγός του οχήματος διακομίστηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ ο 53χρονος οδηγός του ημιφορτηγού οδηγήθηκε στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, όπου ανακρίθηκε. Η τροχέα Πάφου που διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζει το κατά πόσο ο οδηγός του ημιφορτηγού έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος, ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου έκλεισε για πάνω από 3 ώρες με αποτέλεσμα η τροχαία κίνηση να διεξάγεται από τον παλαιό δρόμο. Τραγική ειρωνία το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες η μετάβαση του άτυχου 47χρονου στον πύργο διευθετήθηκε την Ιστάτη, καθώς ήταν αρχικά προγραμματισμένο να μεταβούν στην περιοχή άλλοι συνάδελφοί του. Πάντως, μεσογραπτής ανακοίνωσης, το τμήμα Τελωνίων Κύπρου εκφράζει βαθύτατη θλίψη και οδύνει για τον άδικο θάνατο του 47χρονου, η κηδεία του οποίου θα γίνει δημοσία δαπάνη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.